Το Υπουργείο Παιδεία έστειλε στα σχολεία δύο εγκυκλίου ενημερώνοντα για το νέο σύστημα εισαγωγή στα ΑΕΗ μέσω των πανελλαδικών. Με δύο τρόπου θα μπορούν οι υποψήφοι να εξεταστούν. Φέτο λοιπόν θα ισχύσουν δύο συστήματα, το παλιό και το νέο, όπω αναφέρει το Υπουργείο Παιδεία. Συγκεκριμένα, όσοι διαγωνιστούν για πρώτη φορά φέτο τι Πανελίνε θα εξεταστούν με το νέο σύστημα, ενώ οι παλιοί απόφοιτοι θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν όποιο από τα δύο συστήματα επιθυμούν. Σημειώνεται ότι οι μαθητέ που θα δώσουν φέτο πανελλαδικέ εξετάσει θα πρέπει να καταθέσουν τι αιτήσει συμμετοχή τον Μάρτιο. Συγκεκριμένα, η εγκύκλιο του Υπουργείου αναφέρει. Οι μαθητέ τη τελευταία τάξη ΓΕΛ, εφόσον επιθυμούν πρόσβαση στην τρίτο βάθμι εκπαίδευση, συμμετέχουν υποχρεωτικά με το νέο σύστημα, ενώ οι απόφοιτοι ημερησίου ή εσπερινού μπορούν εναλλακτικά να επιλέξουν αν θα συμμετάσχουν με το παλιό ή με το νέο σύστημα. Για όσου απόφοιτου επιλέξουν το παλιό σύστημα, εκδίδεται ανάλογη εγκύκλιο. Η εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδεία και αφορά το νέο σύστημα στι πανελλαδικέ εξετάσει περιγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά. Όπω αναφέρεται, τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου συστήματο είναι νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία για όλου του υποψήφιου ή και για τι ανθρωπιστικέ σπουδέ η επιλογή μόνο ενό επιστημονικού πεδίου. Αντίθετα, βασικά χαρακτηριστικά του παλαιού συστήματο είναι η νεοελληνική γλώσσα για όλου του υποψήφιου, τα λατινικά για τι ανθρωπιστικέ σπουδέ, η δυνατότητα επιλογή ενό ή δύο πεδίων με τέσσερα ή πέντε μαθήματα. Τέλο, τα δύο συστήματα έχουν διαφορετική εξεταστεία ύλη, διαφορετικό ποσοστό θέσεων για κάθε σύστημα, διαφορετικό τρόπο υπολογισμού μορίων κτλ. Όσοι απόφοιτοι δικαιούνται να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων, χωρί νέα εξέταση το 2020, αυτοί που βάλουν κατευθείαν μηχανογραφικό δελτίο τον Ιούνιο του 2020.